Ορίστε, κύριε Αθανάση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η επιθυμία της Νέας Δημοκρατίας να επιβάλλει κυρώσεις στους μη εμβολιασμένους Έλληνες πολίτες αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση, αντί να ενώνει, διχάζει τους Έλληνες. Μια κυβέρνηση που καταφεύγει στο διχασμό, τον κοινωνικό αυτοματισμό, που αναπόφευκτα επιφέρει κοινωνική ανομαλία, είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση μετά από 1,5 χρόνο δεν έχει κάνει τίποτα στην κατεύθυνση ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και του φαρμάκου που πραγματικά σώζει ζωές. Φυσικά δεν έχει λάβει καμία πρόνοια για τη νέα μετάλλαξη την ώρα που παγκοσμίως έχει σημάνει συναγερμός. Ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει να μετατρέψει την πανδημία σε εργαλείο πολιτικό και ταξικό εις βάρος των πολιτών. Οι σημερινές εξαγγελίες σχετικά με τα προνόμια των εμβολιασμένων, το μόνο που καταφέρνουν συνειδητά είναι να προκαλέσουν την οργή της πλειοψηφίας των πολιτών που οδηγείται σε εσκεμμένη περιθωριοποίηση. Η περιβόητη κάρτα ελευθερίας με την οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει τους νέους με δέλεαρ 150 ευρώ αποτελεί μια πρωτοφανή δωροδοκία της νεολαίας. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε να την πείσει για τον εμβολιασμό και τώρα καταφεύγουν σε πρακτικές με επιδόματα και με τους μισούς νέους. Είναι αδιανόητο ο Έλληνας Πρωθυπουργός να βάζει κόμιστρο στη ζωή των νέων, χωρίζοντας μάλιστα τους νέους μας σε δύο κατηγορίες. Ένας Πρωθυπουργός που διχάζει τους Έλληνες εμβολιασμένους και μη, προαναγγέλλοντας μάλιστα διακρίσεις επί της κανονικής διαβίωσης, γεγονός που αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα για το σύνολο των πολιτών, σε μια δημοκρατία είναι ένας ανεπαρκής Πρωθυπουργός. Τα 150 ευρώ δεν είναι κάρτα ελευθερίας, δεν είναι επιβάβηση. Τα 150 ευρώ αποτελούν ένα χρηματισμό. Είναι λάδωμα. Είναι εξαγορά, εκμετάλλευση, ασέβεια και υποτίμηση της ελεύθερης επιλογής. Εμπέζεται καθαρά τους νέους μας, οι οποίοι είναι ευάλωτοι εξαιτίας της ανεργίας και της ανέχειας που τους έχετε υποβάλει όχι μόνο με την πανδημία, αλλά και με την οικονομική κρίση και με τους τελευταίους εργασιακούς νόμους που θεσπίσατε. 150 ευρώ που είναι δανεικά και θα τα επιστρέψουν πολλαπλά. Στο πλαίσιο του άρθρου 82, όσον αφορά το νοσοκομείο της Κεφαλονίας, το οποίο αντιμετωπίζει πλήστα προβλήματα όπως πληροφορούμαστε, συγκεκριμένα το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονίας ήταν το τελευταίο νοσοκομείο που έγιναν προσλήψεις επικουρικών. Επιπλέον, εξαιτίας της παραπάνω κολλησιεργίας, το νοσοκομείο αντιμετωπίζει τα εξής προβλήματα. Ενδεικτικά, η παθολογική κλινική έχει έναν παθολόγο, ο οποίος κάνει 24 εφημερίες, πληρώνεται τις 7 και είναι μοναδικός παθολόγος σε δημόσια δομή σε δύο νησιά. Επίσης υπάρχει μόνο ένας αναισθησιολόγος με το οποίο αυτό συνεπάγεται για την καθυστέρηση και αναβολή των χειρουργείων. Επιπλέον η ΜΕΘ παραμένει ερμητικά κλειστή και καμία ενέργεια δεν έχει γίνει προς την κατεύθυνση της ίδρυσης λειτουργίας της μέσα στην πανδημία. Τέλος, οι χτηριακές υποδομές, ειδικά της παλιάς πτέρυγας, είναι σε άθλια κατάσταση, αφού από τους σεισμούς του 2014 δεν έχει γίνει απολύτως καμία επισκευή. Φυσικά, με όλα αυτά τα προβλήματα, είναι κατανοητό ότι το νοσοκομείο στέκεται και εκπληρώνει το ρόλο του, στηριζόμενο μόνο με το φιλότιμο των εργαζομένων του. Γι' αυτό το λόγο, ζητούμε ως ελληνική λύση τη μονιμοποίηση όλου του επικουρικού προσωπικού και του προσωπικού του ΑΕΔ και όλων των συμβασιούχων για όλα τα νοσοκομεία των νησιών μας. Αλλιώς δεν θα επανδρωθούν ποτέ. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ορειβατικός Σύλλογος Κεφαλινίας μας έκανε γνωστό ότι στο Εθνικό Δρυμό του Αίνου είναι χτισμένο ένα θεραπευτήριο νοσημάτων, θώρακος. Το 2004, μια κατασκευαστική εταιρεία πραγματοποίησε την αποκατάσταση του κτηρίου για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της Κεφαλονιάς. Πλέον το κτίριο είναι κέντρο πληροφόρησης και ορεινό καταφύγιο στον Εθνικό Δρυμό Αίνου Κεφαλινίας. Το ερώτημα όμως είναι, δαπανίσατε χρήματα για την αναστήλωση ενός κτηρίου για να το κάνουμε τι? Κέντρο πληροφόρησης και καταφύγιο από τι? Οι νησιώτες θα προτιμούσαν το κτίριο να λειτουργεί ως ξενοδοχείο για ανθρώπους που πάσχουν απρόχρονια νοσήματα θώρακος και όχι μόνο. Συνεχίζοντας επί του νομοσχεδίου που εισάγεται προς ψήφιση, θα ήθελα να τονίσω ότι σχετικά με το ζήτημα των δωρεών ιδιωτών, η θέση μας είναι ότι σίγουρα οι δωρεές είναι χρήσιμες για το δημόσιο σύστημα υγείας. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υποκαθιστούν την κρατική μέρημνα σε θέματα οργάνωσης του συστήματος υγείας, ούτε να μετατίθεται η μέρημνα και η ευθύνη της κρατικής λειτουργίας στους ιδιώτες, είτε αυτοί είναι εθελοντές, είτε επιχειρηματίες που αποσκοπούν στο κέρδος.
Δυστυχώς, πιο πολύ από κάθε άλλη φορά, η ανάγκη στήριξης του δημοσίου συστήματος υγείας και από δωρεές ιδιωτών είναι πιο αναγκαία, διότι χρησιμοποίησατε ως πρόφαση τη συνεχιζόμενη δεκαετή οικονομική κρίση, η οποία προηγήθηκε των μνημονίων και η οποία σας οδήγησε στην απόφαση να αφήσετε το ΕΣΥ να αποδυναμωθεί, να το εγκαταλείψετε, να υπολειτουργεί χωρίς έψυχο και άψυχο υλικό και να το οδηγήσετε συνειδητά σε πλήρη απαξίωση. Κατ' ουσίαν, λοιπόν, η αποδοχή δωρεών και η εξάρτηση του κράτους από ιδιώτες αποτελεί παραδοχή της αδυναμίας της πολιτείας να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πολιτών, της αδυναμίας της να εκπληρώσει τις συνταγματικές της υποχρεώσεις σε ένα τόσο θεμελιώδες και κρίσιμο ζήτημα όπως η υγεία, κατά τη διάρκεια μάλιστα της πανεθνικής κρίσης. Επιπλέον, θα ήθελα να δείξω την αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020. Από τη μία, αναγνωρίζεται την ανάγκη ενίσχυση των δημοσίων δαπανών υγείας, που λόγω του κορονοϊού εκτοξεύτηκαν στα ύψη. Από την άλλη, δεν κάνετε πολλά γι' αυτό. Και επιλέγετε συνειδητά αυτή τη δράση, λόγω της νεοφιλελεύθερης πολιτικής σας. Έχουμε επισημάνει επανειλημμένως ότι βρισκόμαστε πολύ πίσω από το μέσο όρο κρατών του ΟΣΑ και των ευρωπαϊκών κρατών ως προς τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία. Η αύξησή τους, λοιπόν, πρέπει να είναι μόνιμη και οι επενδύσεις στις δημόσιες υποδομές υγείας, στις οποίες υπολοιπόμαστε κατά πολύ, να είναι προτεραιότητα της πολιτείας. Άρθρο 7. Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ. Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Υγείας. Άρθρο 10. Παράταση ισχύως ρυθμίσεων του ΕΟΔΗ κλπ. Άρθρο 12. Παράταση συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΕΟΔΗ κλπ. Άρθρο 13. Παράταση εκτάκτων ρυθμίσεων λόγω πανδημίας. Άρθρο 16. Παράταση συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Άρθρο 16-17, παράταση της θυσίας των οργάνων διοίκησης των υγειονομικών περιφερειών. Άρθρο 18, παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία γιατρών ΕΣΥ. Άρθρο 29, παράταση συμβάσεων οικογενειακών γιατρών. Άρθρο 30, παράταση ισχύως των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου γιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αλλαγών. Αφορά σε διατάξεις, οι οποίες κάνουν λόγο για παρατάσεις, δηλαδή ημίμετρα, χωρίς μακρόπνα σχέδια ανασυγκρότησης και αναβάθμισης, διατάξεις για την προσωρινή μόνο διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού, μετακινήσεις προσωπικού εργαζομένων, συμβάσεις ΟΠΗ και άλλα όμοια. Η κυβέρνηση δείχνει να μην προτίθεται να ανασυγκροτήσει την πρωτοβάθμια ούτε τη δευτεροβάθμια υγεία, παρά μόνο να βαφτίζει τις μόνιμες πλέον ανάγκες και συνθήκες της καθημερινότητας ως έκτακτες, παρότι και αποτελούν καθημερινότητα τους τελευταίους 14 μήνες και αποτελούνται από στοιχεία τα οποία και μπορούν να προβλεφθούν και με την κατάλληλη στοιχειώδη οργάνωση να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Αντίθετα, η κυβέρνηση, αντί να αξιοποιήσει την ευκαιρία να ανασυγκροτήσει την πρωτοβάθμια υγεία και να λύσει το πρόβλημα της υποστελέχωσης των νοσοκομείων, στην πραγματικότητα απέτυχε να προστατεύσει επαρκώς το εθνικό μας σύστημα υγείας. Στο άρθρο 4 θεσπίζει διατάξεις με τις οποίες οι φορείς, τα κοινοφελή ιδρύματα να ιδρύουν μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η δυνατότητα, λοιπόν, των κοινοφελών ιδρυμάτων για τη δημιουργία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σημαίνει την παραπέρα αποδυνάμιση του κοινωνικού ρόλου του ΕΣΥ και μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη δημοσιονομικού ελέγχου των πιο πάνω ιδιωτικών φορέων. Στο άρθρο 5, ηλεκτρονικό αρχείο παροχής υπηρεσιών υγείας ελοχεύει κίνδυνος παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Το λεγόμενο σύστημα αρχαιοθέτησης φακελώνει στην ουσία τον πολίτη. Θα θέλαμε ως ελληνική λύση να πληροφορηθούμε για το πώς θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα των πολιτών και το ιατρικό απόρριτο. Άρθρο 63, το οποίο ρυθμίζει τις εισπράξεις των αυτόματων επιστροφών, clawback, θα θέλαμε να επισημάνουμε για ακόμα μια φορά πως το clawback ξεκίνησε ως ένα προσωρινό μέτρο, το οποίο όμως δυστυχώς μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις η παρούσα ηγεσία το έχει παρατείνει μέχρι το 2024. Είναι άδικο να υπομειστεί η ιδιωτική πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ένα ακόμα βάρος τη στιγμή που ο προϋπολογισμός για διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις δεν φτάνει σε μέρες ηρεμίας. Πόσο μάλλον σε μέρες πανδημίας. Το κράτος οφείλει να χρηματοδοτήσει τον προϋπολογισμό για διαγνωστικές εξετάσεις, ώστε να καλυφθεί τουλάχιστον η υπερβάλλουσα ζήτηση που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η αύξηση του κόστους των λειτουργικών εξόδων σε συνδυασμό με τη δεδομένη αύξηση του clawback που θα προκύψει και την ύπαρξη του rebate όχι μόνο δεν δημιουργεί κέρδη, αλλά αντιθέτως συσσωρεύει ζημιές για τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα πολυατρία και τους κλινοεργαστηριακούς γιατρούς. Το άρθρο 81, διαδικασία υπολογισμού εκτόσεων και ωφελημάτων δημοσίων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων, έχει να κάνει με τη διακίνηση φαρμάκων που έχουν μπει σε συμφωνίες με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης στα νοσοκομεία. Θέλουμε εδώ να επισημάνουμε πως με τη διάταξη που εισάγεται ουσιαστικά καταστρατήγεται η εμπιστευτικότητα. Δεν είναι δυνατόν να εισάγεται ένα άρθρο το οποίο καταργεί στην ουσία
για την αρχή της εμπιστευτικότητας και πρακτικά αχρηστεύει τις συμφωνίες διαπραγμάτευσης που γίνονται μεταξύ εταιριών και κράτους για τιμές φαρμάκων και μειώνει και τα όποια κίνητρα για την παροχή σχετικών εκτόσεων σε αυτού του τύπου τις συμφωνίες. Ως προς το άρθρο 41, γιατί όλα αυτά θα πρέπει με τις ευλογίες της κυβέρνησης να διενεργούνται κατά παρέκκληση των εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, αφού προορίζονται να καλύψουν την προστασία της δημόσιας υγείας? Οι εθνικές διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων δεν αρκούν, δεν είναι κατάλληλες? Γιατί θα πρέπει όλα τα πιο πάνω να διενεργούνται κατά παρέκκλησή τους? Και αν είναι έτσι, γιατί να μην τροποποιήσουμε τις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων? Ρητορικό το ερώτημα. Οι διατάξεις είναι καλές και επαρκείς. Εσείς αρέσκεστε να τις καταστρατηγείτε με πρόσχημα τις δίθεν έκτακτες ανάγκες για να εξυπηρετήσετε ιδιωτικά συμφέροντα. Γι' αυτό προκρίνετε την σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα αντί για την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας, το οποίο κρατάτε καθυλωμένο σε αγκυλώσεις ετών, γιατί ο σκοπός σας είναι η ιδιωτικοποίηση της υγείας. Στο άρθρο 44, διάθεση ειδικού εξοπλισμού ΜΕΘ, ΜΑΘ και έκτακτη ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ και ΜΑΘ, πόσες κλίνες ΜΕΘ έχουμε για την αντιμετώπιση της πανδημίας? Είναι πλήρως επανδρομένες, με τις κατάλληλες υποδομές και το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό? Παραπέμπουμε με μεγάλο σκεπτικισμό στη διάταξη του άρθρου 77. Ειδικευμένοι γιατροί κλάδου ΕΣΥ και διορτώμεθα. Οι γιατροί οι οποίοι μετακινούνται σε εντατικές είναι σε θέση να παράσχουν επαρκείς υπηρεσίες? Είναι εκπαιδευμένοι εντατικολόγοι? Επίσης, ποιοι θα τους αντικαταστήσουν στις θέσεις που άφησαν κενές για να έλθουν να υπηρετήσουν στις ΜΕΘ? Τα έχετε προβλέψει όλα αυτά και πώς? Άρθρο 53. Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύτηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορονοϊού. Παρατείνεται η αποζημίωση χρήσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύτηκαν αναγκαστικά για τις ανάγκες της πανδημίας. Αποζημίωση αφορολόγητη. Τεράστιο κέρδος για τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος επωφελείται από την άρνησή σας να αναβαθμίσετε τον δημόσιο τομέα. Και επιτάσσονται οι καταστάσεις τους και αποζημιώνονται οι ιδιώτες από τους φόρους των πολιτών, οι οποίοι ωστόσο καταβάλουν εισφορές για δημόσια υγεία και όχι για ιδιωτικό κέρδος. Παραλογισμός. Στο άρθρο 55. Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορονοϊό. Υποχρεωτικός μέσω της πανδημίας αξιόπιστης αποτελεσματικότητας το self-test και το rapid test θα περιορίσει την ελευθερία των πολιτών με την αρμοδιότητα που χορηγείται στον Υπουργό Υγείας, που θα μπορεί με νόμο να καθορίζει ελεύθερα και ανέλεγχτα ποιοι και πότε θα υποβάλλονται σε διαγνωστικούς ελέγχους ως απαραίτητη προϋπόθεση να μπορούν να εργαστούν. Οι υπόλοιποι. Στο άρθρο 60, οργανωτικά θέματα ΕΟΠΗ. Δεν γίνεται πουθενά μνήμα του τρόπου ελέγχου των συστημάτων διακυβέρνησης. Εν ολίγης μόνο το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΗ θα αποφασίζει πού είναι η αξιοκρατία και πού είναι η αντικειμενικότητα. Πότε θα αποφασίσετε να εξυγχρονίσετε τις διαδικασίες λειτουργίας του ΕΟΠΗ, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξημένες λόγω της πανδημίας δημόσιες δαπάνες υγείας? Άρθρο 71. Ειδικές ρυθμίσεις σε καθάριση ιδιωτικών φαρμακείων. Θα πρέπει να δοθούν πιστικές απαντήσεις περί του τι προτίθεστε να κάνετε για την καθυστέρηση των απαραίτητων φαρμακευτικών, διοικητικών και λογιστικών ελέγχων στην πληρωμή των φαρμακευτικών δαπανών στα φαρμακεία. Τίθεται σε κίνδυνο η ίδια ύπαρξη πολλών μικρών φαρμακείων, διότι πολύ απλά δεν είστε σε θέση να δημιουργήσετε και να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα καθάρισης. Άρθρο 72. Δαπάνες Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας. Μονοπρόσωποι ΑΕ. Διερωτώμαστε εύλογα. Ποιες οι δαπάνες για ναύλα, φύλαχτρα, κόστος αποθήκευσης, μεταφορά και διανομή υλικού? Γιατί να απασχολούνται οι ιδιώτες για κάτι τόσο θεμελιώδες, το οποίο δεν σχετίζεται με καμία έκτακτη ανάγκη? Αλλά ανέκαθεν υπήρχε σταθερή και διαρκής ανάγκη και υπήρχε κάλλιστα η δυνατότητα έγκαιρης οργάνωσης, η οποία αφορά στη διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων. Πάλι αδιαφανής συναλλαγή κράτους και ιδιώτη, αφορμή για διασπάθηση δημοσίου χρήματος, χωρίς να παρέχονται διευκρινήσεις για όποιον έλεγχο. Ως προς το τελευταίο κεφάλαιο, υποψήφιση, άρθρο 85 και εξής, είναι καιρός να εξυγχρονίσετε τη λειτουργία των δικαστηρίων με απασχόληση προσωπικού. Καλή ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, ωστόσο χρειάζονται χέρια για τη διεκπαίρεση των διαδικασιών. Η έκδοση των πιστοποιητικών δεν γίνεται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά από χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εσείς φροντίσατε όσο φροντίσατε για την υποβολή των αιτήσεων ηλεκτρονικώς, ωστόσο αμελήσατε για την εκτέλεση της περαιτέρω διαδικασίας. Δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν είναι δυνατόν να χρειάζεται ένας και δύο και τρεις μήνες για την έκδοση βασικών πιστοποιητικών που να αφορούν σε εταιρείες και που αυτά τα πιστοποιητικά εξαρτάται η συμμετοχή τους σε διαγωνισμού είτε εν γέννη επιχειρηματική δραστηριότητά τους. Κύριοι, διατείνεστε πως επιμερών σας η δημόσια υγεία έχει αναβαθμιστεί και πως η πατρίδα μας ζει περίοδο κατά την οποία θα πρέπει να αισθάνεται περήφανοι.
Νέοι μέθοδοι, νέες μεθ, νέο πνεύμα, νέος φρέσκος αέρας στα νοσοκομεία μας. Αλήθεια, ποια είναι η μέρημνά σας για τα περιφερειακά νοσοκομεία, αλλά και τα κέντρα υγείας τα οποία έχουν την ευθύνη περίθαψης εκατομμυρίων συμπολιτών μας? Για παράδειγμα, αν κατά τη διάρκεια περιοδίας σας ή ιδιωτική επίσκεψή σας στην περιφέρεια δημιουργούταν η ανάγκη να σας παρεχθούν οι πρώτες βοήθειες σε ένα κέντρο υγείας ή να νοσηλευτείτε ή ώστε να επισκεφτείτε ως ασθενής, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ένα περιφερειακό νοσοκομείο, θα επιλέγατε με την ίδια άνεση και εμπιστοσύνη το δημόσιο νοσοκομείο του τόπου που θα συνέβαινε να βρίσκεστε, ή θα επιστρέφατε στο ταχύτερο στην Αθήνα για νοσηλεία σε κάποια μεγάλα νοσοκομεία της ή ακόμη και σε ιδιωτικές κλινικές? Με λίγα λόγια, ποιος από εσάς θα σκεφτόταν αν βρισκόταν σε ανάγκη γρήγορα να τρέξουμε στο πλησιέστερο κέντρο υγείας Ακράτας, Δελβινακίου, Φούρνου, Βιάνου και ούτω καθεξής? Ή θα δεχόταν να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί στο νοσοκομείο παραδείγματος χάρη Καλαβρίτων, Γρεβενών ή Πολυγύρου? Η αναφορά των ονομάτων είναι τυχαία, αντιπροσωπευτική όμως τόπων που θα έπρεπε να εξυπηρετούν επαρκώς ένα μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας που στηρίζουν την περιφέρειά μας. Ευχαριστώ. Η ελληνική λύση καταψηφίζει επί της αρχής. Σας ευχαριστώ.